Σεβασμιότατε, εδεσιμότατε, προσφυλής ακροατέ, χαρακτηριστικά των αιρετικών. Αυτό είναι το θέμα της απόψινής ομιλίας. Αφορμή για αυτό το θέμα έδωκε πρόσφατη επίσκεψη του υποφαινομένου και άλλων αδελφών στη λεγόμενη Εκκλησία της Πεντηκοστής. Τον τελευταίο καιρό έρχεται και παρακολουθεί εδώ στο Ίδρυμα της Ομιλίες μία κυρία η οποία παρακολουθεί και τις ομιλίες στην Εκκλησία της Πεντηκοστής, στην οδό Σοφοκλέως αριθμός 52. Όταν έμαθα ότι η κυρία αυτή παρακολουθεί και τις ορθόδοξες ομιλίες και τις ομιλίες των Πεντηκοστιανών, της είπα ότι στην Εκκλησία της Πεντηκοστής υπάρχει η πλάνη, δεν πρόκειται για πραγματική Εκκλησία. Και αυτή αμέσως διαμαρτυρήθηκε και μου είπε, όπως και εδώ λέτε καλά πράγματα, έτσι και εκεί λένε καλά πράγματα και δεν λένε τίποτε έξω από την Αγία Γραφή. Της είπα να συνεννοηθεί με τους υπευθύνους της Εκκλησίας της Πεντηκοστής και να οριστεί ένας διάλογος μεταξύ Ορθοδόξων και Πεντηκοστιανών στην αίθουσά τους μετά το κηρυγμά τους ενώπιον του λαού τους. Και αν γίνει αυτός ο διάλογος, της είπα, θα δείτε αν υπάρχει η αλήθεια και στις δυο πλευρές. Μάλιστα, μου είπε, θα συνεννοηθώ και είμαι βέβαια ότι θα γίνει ο διάλογος. Εγώ βέβαια αμφέβαλα εάν θα δεχθούν οι Πεντηκοστιανοί διάλογο όπως και οι άλλοι αιρετικοί. Έπειτα από μερικές ημέρες ήρθε η κυρία και μου είπε, συνεννοήθηκα, δέχτηκαν οι υπεύθυνοι της Εκκλησίας της Πεντηκοστής διάλογο, να έρθετε να γίνει ο διάλογος. Πήγαμε 20-30 πρόσωπα ορθόδοξα. Ομολογώ, εντυπωσιάστηκα. Μια τεραστία αίθουσα, μεγαλύτερη από τη δική μας, με καθίσματα, με κάθε άνεση, και ακροατέ 500-600 άτομα, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, όλοι και τα μικρά παιδιά με τα προσευχητάρια στα χέρια, με το βιβλίο των ύμνων και το βιβλίο των προσευχών και με μαξιλαράκια για να γονατίζουν και να κάνουν ομαδική προσευχή. Άκουσα τον ομιλητή, μίλησε περίπου μια ώρα. Άκουσα ύμνος, άκουσα προσευχές, χωρίς εννοείται να συμπροσεύχομαι. Και όταν έγινε η απόλυση, πλησίασα και άλλα πρόσωπα ορθόδοξα πλησίασαν μπροστά στο βήμα και παρεκάλεσα τον ποιμένα και διδάσκαλο της Ευαγγελικής Εκκλησίας και ομιλητή να γίνει ο διάλογος. Ναι, μου λέγει, πάμε στο γραφείο. Όχι, λέω, στο γραφείο, αλλά ενώπιον του λαού και από μικροφόνο. Λέει, στο γραφείο, όχι ενώπιον του λαού. Γιατί όχι ενώπιον του λαού? Ο λαός άκουσε και εγώ κάθισα και άκουσα την ομιλία που κάνατε στο λαό και έχω ορισμένες απορίες και αντιρρήσεις και πρέπει να τις ακούσει ο λαός όπως άκουσε τη δική σου ομιλία. Και φρονώ ότι πλανάτε το λαό και πρέπει να ακούσει ο λαός να διαλυθεί η πλάνη και όσοι είναι κακοπροαίρετοι να σας εγκαταλείψουν. Λοιπόν, δεν δεχόμεθα διάλογο ενώπιον του λαού. Ο Χριστός έκανε διάλογο ενώπιον του λαού. Οι Απόστολοι έκαναν διάλογο ενώπιον του λαού. Οι πατέρες έκαναν διάλογο. Το Ευαγγέλιο είναι υπέρ του διαλόγου, όχι μόνον υπέρ του μονολόγου. Αδύνατον, αδύνατον, μου λέγει. Έγινε θόρυβος μεγάλος, γιατί και άλλα πρόσωπα ζητούσαν διάλογο. Έγινε ένας θόρυβος
Μέσα στην αίθουσα, επί ένα τέταρτο ίσως περισσότερο, συνεχίστηκε ο θόρυβος έξω από την αίθουσα κατά ομάδες, επί ώρες. Αδύνατο να δεχτούν διάλογο ενώπιον του λαού τους. Αφού δεν μας έδωκαν την ευκαιρία να κάνουμε διάλογο ενώπιον του λαού τους, θα πω απόψε, αδελφοί μου, ορισμένα λόγια σχετικά με τους αιρετικούς και εσείς τα κρίνετε, και αν είναι ψυχές και είναι όπως πληροφορούμε από την Εκκλησία της Πεντηκοστής, θα ακούσουν και αυτοί. Ο Θεός να τους φωτίσει να ακούσουν χωρίς προκατάληψη, με πνεύμα αντικειμενικότητος, και να κρίνουν πού υπάρχει η αλήθεια και πού υπάρχει η πλάνη, το ψεύδος, η αίρεσης. Θα αναφέρω ορισμένα χαρακτηριστικά των αιρετικών. Θα αναφέρω 10 χαρακτηριστικά, όσα είναι τα δάχτυλα των δύο χεριών μας. Πρώτο χαρακτηριστικό. Υπάρχουν στον κόσμο 2.000 μερίδες χριστιανικές. Ο χριστιανικός κόσμος στην εποχή μας έχει κατακομματιαστεί σε 2.000, παρακαλώ, μερίδες, ομολογίες, εκκλησίες. Δεν έγινε 1.000 κομμάτια ο χριστιανισμός στις ημέρες μας, αλλά 2.000 κομμάτια. Σημείο και αυτό των εσχάτων καιρών. Η μεγαλύτερη διαίρεση είναι μέσα στο προτεσταντικό κόσμο, όπου όλοι είναι πάπες και όλοι είναι ερμηνευτές των γραφών. Οποιασδήποτε από τις 2.000 μερίδες τα μέλη ισχυρίζονται ότι έχουν την αλήθεια. Και αν πήγαν στην Α ή τη Β μερίδα, ομολογία, εκκλησία, εντός εισαγωγικών, φεύγοντας από την Ορθοδοξία, τι λένε? Εδώ βρήκαμε την αλήθεια. Εδώ βρήκαμε την αλήθεια. Θα πω κάτι που έτσι με λύπησε κυριολεκτικώς, σας λέγω, με λύπησε βαθύτατα, έτσι μάτωσε η καρδιά μου. Εκεί στους 500-600 πεντηκοστιανούς, ανάμεσα, είδα και Ορθοδόξους που παρακολουθούσαν κηρύγματα σοβαρά χριστιανικών οργανώσεων και της ζωής και του Σωτήρος και εδώ του Σταυρού, και κατέληξαν στους πεντηκοστιανούς. Είδα και ένα πρόσωπο γνωστότατο που ντρεπόμουν να το ατενίσω και έκανα πως δεν το βλέπω, και μόλις τελείωσε το κήρυγμα σηκώθηκε και έφυγε αμέσως. Το έδωκα την εντύπωση ότι δεν το είδα. Ντρεπόμουν εγώ για λογαριασμό αυτού του προσώπου. Όλοι λένε ότι έχουν, ότι βρήκαν την αλήθεια. Δεύτερο χαρακτηριστικό των αιρετικών. Ισχυρίζονται ότι τα πάντα στηρίζουν μέσα στην Αγία Γραφή και δεν λένε εντελώς τίποτε έξω και τίποτε αντίθετο και διάφορο από την Αγία Γραφή. Όλοι το λένε αυτό οι αιρετικοί. Τρίτο χαρακτηριστικό. Όλοι οι αιρετικοί ισχυρίζονται ότι έχουν πνεύμα Άγιο. Εκεί μάλιστα στην αίθουσα των πεντηκοστιανών άκουσα να γίνεται λόγος για δεύτερο βάπτισμα. Το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. Τι εννοούσαν οι πεντηκοστιανοί? Ότι αυτό το βάπτισμα που βαπτιζόμεθα μέσα στην Ιερή Κολυμβήθρα δεν είναι σπουδαίο.
Αλλά αυτοί βαπτίζουν τους ανθρώπους ένα ανώτερο βάπτισμα, βάπτισμα Αγίου Πνεύματος. Και έχουν όλοι Άγιο Πνεύμα. Έτσι λένε. Έχω Άγιο Πνεύμα, έχω Άγιο Πνεύμα, έλαβα Άγιο Πνεύμα. Ζω εν Αγίο Πνεύματι. Τα λένε συνεχώς. Όλοι ισχυρίζονται ότι ερμηνεύουν σωστά την Αγία Γραφή. Και πού στηρίζουν αυτό τον ισχυρισμό? Σε έναν άλλο ισχυρισμό. Ότι όλοι ερμηνεύουν με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Σαν να σφυρίζει τροποντινά το Άγιο Πνεύμα τις ερμηνείες στα αυτιά όλων αυτών των ανθρώπων. Πέμπτο χαρακτηριστικό. Όλοι ισχυρίζονται ότι αυτή στιγμή εγκολπώθηκαν τη διδασκαλία της Α ή της Β ομολογίας, εκκλησίας, άλλαξε η ζωή τους. Άλλος σου λέγει, εγώ κάπνιζα, τώρα δεν καπνίζω που έγινα πεντηκοστιανός ή μάρτης του Ιεχωβά. Εγώ έδερνα τη γυναίκα μου, τώρα δεν τη δέρνω. Εγώ έκανα αισχρές πράξεις, τώρα δεν κάνω. Εγώ ήμουν ναρκωμανής, τώρα δεν είμαι. Εγώ έκανα τούτο, έκανα εκείνο, τώρα δεν κάνω τίποτε από όλα αυτά. Όλοι ισχυρίζονται ότι έχουν εσωτερική πνευματική εμπειρία. Αισθάνονται μέσα χαρές και αγαλιάσεις ανέκφραστες. Όλοι κατηγορούν τους άλλους που δεν ανήκουν στη δική τους ομολογία και κυρίως κατηγορούν την Ορθόδοξη Εκκλησία. Βάλουν συνεχώς εναντίον της Ορθοδόξου Εκκλησίας. 10 εχμές περίπου αυτός ο ομιλητής της Εκκλησίας των Πεντηκοστιανών, 10 σοβαρές εχμές άφησε εναντίον της Ορθοδόξου Εκκλησίας κατά την ομιλία του. Όλοι κατηγορούν την Ορθόδοξη Εκκλησία και όλοι δεν βρίσκουν ούτε ένα τρωτό στη δική τους Εκκλησία. Ποτέ δεν άκουσα να κατηγορούν τη δική τους ομολογία, τη δική τους Εκκλησία. Εκκλησία εντός εισαγωγικών. Όλοι λένε ότι είναι καθαροί, καθαροί αυτοί. Και οι άλλοι είναι ακάθαρτοι, αυτοί άξιοι και οι άλλοι ανάξιοι. Πω πω πως μιλούσε αυτός ο διδάσκαλος της Πεντηκοστιανής Εκκλησίας με υψωμένο το χέρι σαν το Φαρισαίο, σαν να έλεγε στο Θεό, εγώ Πεντηκοστιανός ουκ είμαι ως περιλυπή των ανθρώπων. Και άλλες ψυχές μου λένε, δεν σου υπενθυμίζει αυτός ο άνθρωπος το Φαρισαίο? Όλοι οι άλλοι πληρώνονται και μιλάνε. Και όταν βγήκα έξω από την αίθουσα με την κεκτημένη ταχύτητα που έχουν να κατηγορούν, ήρθαν μπουλουκιδών επάνω μου και μου λένε, εσύ έχεις αντίθετες γνώμες διότι πληρώνεσαι. Έμαθαν εύκολα να συκοφαντούν. Όλοι επίσης, έβδομο χαρακτηριστικό γνώρισμα, όλοι οι αιρετικοί αδελφοί μου, τι λένε? Ότι είναι απολύτως βέβαιοι για τη σωτηρία τους. Είμεθα σε σωσμένοι, λένε. Ζούμε τη σωτηρία. Αυτή τη στιγμή αν πεθάνομαι, πηγαίνουμε κατευθείαν στον παράδεισο. Όλοι το λένε αυτό. Δεν είδα αγωνία σωτηρίας σε κανένα αιρετικό. Αναφέρουν και μερικά χωρία. Πίστευσον επί τον Κύριον Ιησούν και σωθήσει. Το αίμα Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Τα ξέρουμε κι εμείς αυτά τα χωρία. Αλλά δεν μπορεί τόσο εύκολα να χρησιμοποιείς τα χωρία
8ο χαρακτηριστικό. Κανείς από τους αιρετικούς δεν δέχεται δημόσιο διάλογο. Έχω προκαλέσει πλήθος αιρετικών και προφορικός και γραπτός να κάνουμε διάλογο, είτε ενώπιον των ειδικών τους ακροατηρίων, είτε ενώπιον των ειδικών μας ακροατηρίων, είτε σε αίθουσες, είτε σε ναούς. Ποτέ δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση ή την πρόκληση, όπως θέλετε πέστε το. Δέχονται το πολύ πολύ. Δέχονται συζητήσεις σε στενό κύκλο. Ή δυνατόν να είναι δύο οι αντιφρονούντες που να συζητούν. Ή δυνατόν. Με δυσκολία δέχονται να παρακολουθούν και μερικά άτομα την ομιλία. Θέλουν μάλλον να ακούν οι τύχοι, όχι οι άνθρωποι. Και κατά την ομιλία, αυτοί μεν προσπαθούν να τηρούν μια πραότητα, τον δε συζητητή τους προσπαθούν με διαφόρους τρόπους να τον εκνευρίσουν. Γλιστρούν δε συνεχώς σαν τα χέλια κατά τη συζήτηση. Ιδιαιτέρως πρέπει να μνημονεύσω ένα 10ο χαρακτηριστικό γνώρισμα των αιρετικών. Ποιο είναι το 10ο χαρακτηριστικό γνώρισμα, αδελφοί μου? Είναι ένας φοβερός λόγος που άκουσα στην εκκλησία της Πεντηκοστής. Αν δέχονταν διάλογο, κυρίως πάνω σε αυτό το λόγο θα διδόταν η μάχη. Ποιος είναι ο φοβερός λόγος? Είναι λόγος όλων των προτεσταντών. Δεν έχουν σημασία τα δόγματα, είπε ο διδάσκαλος εκεί της Πεντηκοστιανής Εκκλησίας. Όπου κι αν ανήκετε, είτε στην Ορθοδοξία, είτε στο Ρωμαιοκαθολικισμό, είτε στους Ευαγγελικούς, είτε στους Πεντηκοστιανούς ή σε άλλους, αρκεί να διαβάζετε το Ευαγγέλιο και να είστε καλοί άνθρωποι, θα σωθείτε ανεξαρτήτως δογμάτων. Συντόμως θα προσπαθήσω να απαντήσω στους ισχυρισμούς και στις έξεις που συνιστούν τα ιδιαίτερα, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των αιρετικών. Πρώτον, λένε όλοι ότι βρήκαν και ότι έχουν την αλήθεια. Βρήκα την αλήθεια, βρήκα την αλήθεια, βρήκα την αλήθεια. Έχω την αλήθεια, είμαι στην αλήθεια. Δεν αμφιβάλλω καθόλου ότι έχω την αλήθεια. Και αν ζητήσεις συζήτηση, εγώ σου λέω γιατί να συζητήσουμε, αφού κατέχω την αλήθεια. Εκτός κι αν θέλεις να σε διαφωτίσω. Δέχονται τη συζήτηση με αυτή την έννοια. Ότι θέλουν να σε διαφωτίσουν και να σε σώσουν. Κάποτε ήρθε κάτω ένας αγράμματος και αστοιχείοντος. Παρακολουθούσε τη συζήτηση ο θεολόγος εδώ, ο αδελφός, ο κύριος Ιωάννης Πύχος, και οργίστηκε. Ήταν ένας αγράμματος και αστοιχείωτος νεαρός. Δεν ήξερε πού πάνε τα τέσσερα. Κάθεσε, του λέω, τον πήρα με αγάπη έτσι. Στην αρχή τους παίρνω με μεγάλη ευγένεια και αγάπη και ταπείνωση. Όταν δω πλέον ότι είναι τελείως διαστραμμένη και πεπορωμένη, οργίζομαι κι εγώ. Λοιπόν, κάθισε, το λέω, να συζητήσουμε. Έχω, λέω, μερικές απορίες, αντιρρήσεις. Εσείς λέτε αυτά τα πράγματα, το λέω. Μα εδώ κοίταξε αυτό το χωρίο. Λέει αντίθετα. Και είναι σαφές, σαφέστατο. Για κοίταξε και δεύτερο χωρίο. Κοίταξε και τρίτο. Και τέταρτο. Σαφέστατα χωρία. Δεν θέλω ερμηνεία, λέω, αυτά τα χωρία. Τι έχεις, λέω, να πεις πάνω σε αυτά τα χωρία? Σηκώνεται επάνω και λέει, εγώ είμαι προφήτης. Εγώ ήρθα να σε διδάξω. Δεν ήρθα να ακούσω διδασκαλία. Φεύγω. Και γελούσε ο κύριος Πύχος. Ένας αγράμματος και αστοιχείωτος ήρθε να διδάξει τέλος πάντων έναν που έβγαλε πανεπιστήμιο, εν πάση περιπτώσει. Και μόλις του έθεσα τέσσερα ερωτήματα, του υπέδειξα τέσσερα σαφέστατα χωρία της Αγίας Γραφής και δεν μπορούσε να απαντήσει τίποτε,
δεν προβληματίστηκε, αλλά σηκώθηκε πάνω από τα δέστατα και λέει: «Εγώ ήρθα να σε διδάξω. Δεν θέλεις διδασκαλία, φεύγω». Ναι. Τι θα απαντήσουμε σε αυτό τον ισχυρισμό τους, ότι βρήκαμε την αλήθεια, ότι έχουμε την αλήθεια? Υπάρχουν, είπαμε, 2.000 μερίδες μέσα στο χριστιανικό κόσμο, 2.000 τμήματα, ομολογίες χριστιανικές, και όλες λένε ότι βρήκαν την αλήθεια. Εσύ λες βρήκες την αλήθεια, ο Πεντηκοστιανός. Δεν σκέπτεσαι ότι το ίδιο λέει και ο Ευαγγελικός, το ίδιο λέει και ο Αντβεντιστής, το ίδιο λέει και ο μάρτυρας του Ιεχωβά, που δεν παραδέχεται καν τριάδα και ξεθεμελιώνει τα σύμπαντα. Δεν τους κάνει εντύπωση αυτό, ότι και οι 2.000 λένε το ίδιο? Θα μας πούνε: «Και εσείς οι Ορθόδοξοι είστε μία από τις 2.000 μερίδες που λέτε ότι έχετε την αλήθεια». Μάλιστα, το λέμε και το ομολογούμε. Αλλά εμείς έχουμε ένα μεγάλο επιχείρημα. Ποιο είναι το επιχείρημα? Όσα εμείς πιστεύουμε και διδάσκουμε σήμερα, τα πιστεύαμε και τα διδάσκαμε 20 αιώνες, τα ίδια και απαράλλακτα, από την εποχή των Αποστόλων και των Αποστολικών Πατέρων, των μαθητών των Αποστόλων, μέχρι σήμερα. 20 αιώνες έχουμε συνέχεια διδασκαλίας. Αλυσίδα. Δεν αλλάξαμε ούτε μια δογματική διδασκαλία, ούτε την παραμικρή δογματική διδασκαλία. Εγώ αυτό λέω συνέχεια στους αιρετικούς: να βρείτε ότι αλλάξαμε την παραμικρή δογματική διδασκαλία. Την παραμικρή, μισή δογματική διδασκαλία. Αν αλλάξαμε, είμαστε αιρετικοί. Δεν μπορούν να βρούνε. Μέχρι τώρα δεν βρήκαν. Και ασφαλώς ερεύνησαν πολύ. Δεν έχουμε αλλάξει τίποτε, αδελφοί μου. 20 αιώνες λέμε τα ίδια. Μα αυτοί δεν λένε 20 αιώνες τα ίδια. Άλλος λέει πράγματα που λέγονταν από τον 4ο αιώνα. Άλλος λέει πράγματα που λέγονταν από τον 1ο αιώνα και μετά τα αυτά. Άλλος λέει πράγματα που λέγονται από τον 16ο αιώνα και μετά τα αυτά. Και οι χιλιαστέ λένε πράγματα που άρχισαν να λέγονται εδώ και 100 χρόνια περίπου. Μόνο εμείς έχουμε συνέχεια σταθερή διδασκαλία 20 αιώνες και δεν αλλάξαμε τίποτε. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι έχουμε την αλήθεια. Ας βρουν και αυτοί ότι αυτά που λένε σήμερα τα έλεγαν 20 αιώνες. Δεν βρίσκω. Αυτό λέω πάντοτε στους αιρετικούς. Αυτά λέω που λες, όλα αυτά. Μπορείς να μου αποδείξεις ότι τα έλεγε και ένας στο 2ο αιώνα, και ένας στον 3ο αιώνα, και ένας στον 4ο αιώνα, και ένας στον 5ο και ούτω καθεξής? Λέει, δεν μπορώ να βρω. Άμα δεν μπορείς να βρεις, δεν είσαι αλήθεια. Είσαι ψεύδος, είσαι καινοτομία, είσαι νεότερη διδασκαλία. Ισχυρίζονται, είπαμε δεύτερον, ότι τα πάντα στηρίζουν στη γραφή. Κρατούν συνέχεια τη γραφή στα χέρια. Διαβάζω τη γραφή ώρες, παρακαλώ, ώρες. Να πούμε και τα καλά τους. Ώρες. Και τα μικρά παιδάκια που 5, 6 ετών, 7, τα διδάσκουν να μαθαίνουν Αγία Γραφή. Και εκεί στην εκκλησία της Πεντηκοστής είδα απ' έξω ανακοίνωση: κάθε μέρα έχει κήρυγμα. Κάθε μέρα. Ωραία. Κρατούν τη γραφή, διαβάζουν τη γραφή ημέρες, ώρες και ημέρες και μήνες και τακτικός. Πολλοί από αυτούς, όχι όλοι. Μάλιστα. Αλλά ποιο είναι εδώ το ερώτημα? Λένε ότι στηρίζουν τα πάντα στην Αγία Γραφή. Το πρώτο ερώτημα: πού βρήκαν την Αγία Γραφή? Αυτό θα τους ερωτάτε. Τι είναι αυτό το βιβλίο που κρατάς? Θα σου πούνε Αγία Γραφή. Πού το βρήκες? Ποιος σου είπε ότι είναι Αγία Γραφή? Ποιος σου είπε ότι τα κανονικά βιβλία της Καινής Διαθήκης είναι 27 και όχι 25 ή 30?
Ποιος σου εγγυάται αν εδώ μέσα δεν είναι απόκριφα και ψευδεπίγραφα? Ποιος σου είπε ότι αυτά είναι θεόπνευστα όλα? Ποιος εγγυάται τη θεοπνευστία της γραφής και τη γνησιότητα? Ποιος? Τι θα πούνε, τι να απαντήσουν οι ταλέποροι, τι να απαντήσουν? Η Ορθόδοξη Εκκλησία, ο Μέγας Αθανάσιος αν θέλετε συγκεκριμένος, με την περί αυτών σύνοδων. Ο Μέγας Αθανάσιος όμως είναι Ορθόδοξος. Λοιπόν, ο Αθανάσιος και η σύνοδός του είπε ποια είναι τα σωστά βιβλία. Και ή παραδέχονται τον Αθανάσιο ως Ορθόδοξο και γίνονται και αυτοί Ορθόδοξοι, ή παραδέχονται τον Αθανάσιο ως αιρετικό και δεν πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη στο βιβλίο που τους υπέδειξε ο Αθανάσιος και η σύνοδός του ως θεόπνευστο. Τελείωσε η ιστορία. Μας έλεγε ο πατήρ Αυγουστίνος ότι κάποτε έγινε ένας διάλογος με αιρετικούς ισχυρούς και εκλήθη ο Ανδρούτσος να διεξαγάγει το διάλογο με τους αιρετικούς. Δεν ήταν ακόμη καθηγητής πανεπιστημίου, ήταν γυμνασιάρχες. Και όπως ήταν έτσι απλοϊκός ο Ανδρούτσος, σοφός και απλοϊκός συγχρόνως, λέει τι είναι αυτό, λέει, που κρατάς στα χέρια, είπε στο διδάσκαλο των αιρετικών. Λέει η Αγία Γραφή. Πού τη βρήκες, του λέει. Λέει στο βιβλιοπωλείο. Ευχαριστώ, λέει, με φώτισες, του λέει. Κάτι βαθύτερο, λέει, σε ρωτάω. Ποιος σου το έδωκε αυτό, ποιος σου εγγυήθηκε ότι είναι Αγία Γραφή και ότι είναι 27 τα θεόπνευστα και τα κανονικά και όχι 25 ή 20 ή 30? Δέκα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης δεν τα παραδέχονται. Ο Χριστός είπε δεν μπορούμε να ακυρώσουμε από τη Γραφή ούτε ένα γιώτα. Αυτοί ακυρώνουν 10 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και κάτι άλλο. Λένε ότι στηρίζουν τα πάντα στην Αγία Γραφή. Δεν είναι αυτή πλήρης απάντησης και ικανοποιητική. Γιατί? Διότι η ιδία η Αγία Γραφή εκεί στη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής Επιστολή στο Β15 λέει να μην στηριζόμεθα μόνο στα γραπτά, στη γραφή, στα γραπτά, αλλά και στα προφορικά. Στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις, λέγει ο Παύλος, τας οποίας παρέδωκα σε εσάς, είτε εν λόγω διαλόγου προφορικός, είτε διεπιστολής, γραπτός. Και τα γραπτά, αλλά και τα προφορικά. Τα προφορικά λέγονται ιερά παράδοση. Ο Χριστός και οι Απόστολοι. Δεν είπαν αυτά τα λίγα μόνο. Αυτά σε μια μέρα τα λες. Άμα αρχίσει από το πρωί μέχρι το βράδυ τελείωσαν όλα αυτά τα λόγια. Ο Χριστός και οι Απόστολοι μιλούσαν επί έτη. Ο Χριστός επί έτη και οι Απόστολοι επί δεκαετίες. Είπαν πολλά, εξήγησαν πολλά, κατήλθαν σε λεπτομέρειες, σε πρακτικές εφαρμογές. Δεν τα έγραψαν. Τα έλεγαν όμως στην Εκκλησία. Τα άκουε η Εκκλησία, έλυε απορίες. Τα εφήρμοζε στη ζωή, στη λειτουργική πράξη, μέσα στα ήθη και τα έθιμα του χριστιανικού κόσμου. Τα έκανε συνείδησή της, κτήμα της, επί τη βάση των προφορικών εξηγήσεων των Αποστόλων. Ήξερε ακριβώς τι σημαίνει Θεία Κοινωνία, ήξερε ακριβώς πώς πρέπει να γίνεται το βάπτισμα, πόσες φορές πρέπει να βυθίζομαι τον άνθρωπο μέσα στο νερό, τι ακριβώς πρέπει να λέμε. Λοιπόν, εν μέρη κατεγράφησαν κατόπιν, μέσα στα πρακτικά συνόδων, μέσα στα συγγράμματα των πατέρων, ιερή παράδοσης είναι κτήμα της Εκκλησίας, συνείδησης της Εκκλησίας. Δεν την παραδέχονται. Όλα λέει τα στηρίζομαι στην Αγία Γραφή. Η ιδία όμως η Αγία Γραφή λέει να παραδεχόμεθα και την προφορική διδασκαλία του Κυρίου και των Αποστόλων. Όλα λέει στη Γραφή. Τι μεγάλο ψέμα. Αφού τα στηρίζουν όλα στη Γραφή, γιατί ανεβαίνει ο δάσκαλός τους επάνω και μιλάει? Και δεν λέει πάρτε Γραφή και μελετήστε. Εγώ δεν θα πω τίποτε. Θα το ράψω, θα γίνω μουγκοθόδωρος. Γιατί δεν το λέει αυτό? Αλλά ανεβαίνει επάνω και υψώνει μέχρι τα άστρα το χέρι και λέει ότι όλοι οι άλλοι πλανώνται και όλοι οι άλλοι είναι άχρηστοι και πληρωμένοι. Και εδώ μόνον είναι η σωστή ερμηνεία.
Στο δάσκαλο στηρίζονται. Στους δασκάλους στηρίζονται. Στους τσαρλατάνους στηρίζονται. Και σε βιβλία και περιοδικά. Λέει ο χιλιαστής ότι στηρίζεται στη γραφή και τον βλέπω διαβάζει σκοπιά και ξύπνα. Και βιβλία του χιλιασμού. Μας λένε παραμύθια. Δεν παραδέχεται την ιερή παράδοση και παραδέχεται την παράδοση των ψευδοδιδασκάλων του. Δεν παραδέχεται Χρυσόστομο και Βασίλειο και Αθανάσιο και παραδέχεται μικρά και ασήμαντα πρόσωπα. Λένε ότι έχουν πνεύμα Άγιο, ότι βαφτίζονται με πνεύμα Άγιο. Και λένε ότι έχουν πνεύμα Άγιο, σεβασμιότατε, και αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός, ο ένας της Τριάδος, και αυτοί που δεν πιστεύουν στη θεότητα και στην προσωπικότητα κάνουν το Άγιο Πνεύματος. Πνεύμα Άγιο οι πεντηκοστιανοί, πνεύμα Άγιο και χιλιαστέ που δεν παραδέχονται ότι το Πνεύμα του Άγιο είναι πρόσωπο και ο Θεός ο ένας της Τριάδος. Όλοι πνεύμα Άγιο. Και δεν δίνουν σημασία στο βάπτισμα που γίνεται στην Κολυμβήθρα μέσα. Γιατί όταν γίνεται βάπτισμα στην Κολυμβήθρα δεν είναι πνεύμα Άγιο εκεί? Πού στηρίζεται το βάπτισμα? Δεν στηρίζεται σε χωρία της γραφής? Δεν είπε ο Χριστός εάν μη της γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος? Το νερό είναι αυτό που φαίνεται. Το πνεύμα είναι αυτό που δεν φαίνεται κατά τη βάπτιση. Το ορατό και το αόρατο. Το νερό είναι για το σώμα που είναι υλικό. Το πνεύμα είναι για το πνεύμα μας, για την ψυχή μας. Κατά τη βάπτιση υπάρχει και νερό και πνεύμα Άγιο. Γι' αυτό το βάπτισμα αναγεννά, γι' αυτό καθαρίζει από αμαρτίες, γι' αυτό σώζει, όπως λένε διάφορα χωρία της Αγίας Γραφής. Τίποτε. Διαγράφουν αυτό το βάπτισμα και βαφτίζουν αυτοί, λέει, σε πνεύμα Άγιο, δεύτερο βάπτισμα. Ξεβάπτισμα είναι αυτό το δεύτερο, δεν είναι βάπτισμα. Μερικοί λένε ότι έχουν χαρίσματα από το Άγιο Πνεύμα και κάνουν θαύματα. Κυρίως τα λένε αυτά οι πεντηκοστιανοί. Αυτοί λένε ότι έχουμε φανερές εκδηλώσεις του Άγιου Πνεύματος, χαρίσματα, θαύματα, ιάματα, θεραπείες αρρώστων. Οι χιλιαστές λένε άλλο πράγμα, εντελώς αντίθετο. Ότι μετά τους Αποστόλους δεν υπάρχουν χαρίσματα και θαύματα. Αυτός της πεντηκοστιανής έλεγε, εμείς έχουμε τα χαρίσματα του Άγιου Πνεύματος, εμείς τα θαύματα. Και ότι σε εμάς δήθεν τους Ορθοδόξους σταμάτησαν τα χαρίσματα και τα θαύματα. Λάθος. Εγώ ξέρω ανθρώπους που κάνουν θαύματα και προφητείες λένε. Ας μας βρούνε από τις άλλες ομολογίες ένα, για να αναφέρω γνωστόν και επιφανή άντρα της Ορθοδοξίας, ένα που να είπε τόσες προφητείες. Τι λέγω? Ένα αιρετικό που να είπε μια προφητεία, πραγματική προφητεία. Ο Άγιος Κοσμάς είπε εκατοντάδες προφητείες, καταπληκτικές. Προφήτευσε ακόμη και για επιστημονικές εφευρέσεις. Αλλά το θέμα δεν είναι αν υπάρχουν θαυμαστές εκδηλώσεις. Γιατί η Αγία Γραφή λέγει ότι υπάρχουν σημεία από το Θεό και σημεία από το διάολο. Σημεία από το Άγιο Πνεύμα και σημεία από το πονηρό πνεύμα. Και ο διάολος κάνει θαύματα μέχρι σε ορισμένο σημείο. Τα λέει η Γραφή αυτό, αυτά τα πράγματα. Ο Μωυσής έκανε θαύματα με τη δύναμη του Θεού. Και οι μάγοι μέχρι σε ορισμένο σημείο έκαναν και αυτοί θαύματα με τη δύναμη του Σατανά. Και μέχρι σήμερα κάνουν και οι άνθρωποι του Θεού και οι άνθρωποι του Σατανά. Οι μάγοι, οι πνευματιστές, οι εξορκιστές, οι σατανικοί εξορκιστές εννοώ, κάνουν και αυτοί ορισμένα σημεία. Το θέμα είναι ποιος έχει σημεία από το Θεό και ποιος έχει από το διάολο. Ή μάλλον, να πάμε πιο μπροστά, αδελφοί μου. Λένε ότι έχουν πνεύμα Άγιο. Δεν έχουν δικαίωμα να λένε τέτοιο πράγμα αν δεν αποδείξουν ότι βρίσκονται στην αλήθεια
στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία που ίδρυσε ο Χριστός. Θα αποδείξουν πρώτα ότι είναι στην αλήθεια, στην Εκκλησία, και τότε μπορούν να μας πούν ότι έχουν Πνεύμα Άγιο. Αν δεν αποδείξουν ότι είναι στην αλήθεια, δεν μπορούν να πούν ότι έχουν Πνεύμα Άγιο. Αν είναι στην πλάνη, στην αίρεση, έχουν από το άλλο πνεύμα. Και να διακρίνουμε τα πνεύματα, λέει ο Απόστολος, γιατί είναι άλλα από το Θεό και άλλα από το διάολο. Και μέσα στην Εκκλησία ακόμη, σε ανθρώπους πιστούς, μπαίνει ο Σατανάς, ενεργεί ο Σατανάς, για να πλανήσει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Στην πρώτη Εκκλησία, διαβάζουμε, υπήρχαν χαρίσματα και εκδηλώσεις θαυμαστές και γλωσσολαλίες και άλλες εκδηλώσεις. Και τι λέει ο Απόστολος? Θα μιλάει ένας, θα μιλάει άλλος, ένας, δύο, τρεις το πολύ, και ένας θα διακρίνει. Υπήρχε και χάρισμα που λεγόταν διακρίσεις, εκείνος διέκρινε και έλεγε, αυτός μιλάει από το Άγιο Πνεύμα, αυτός μιλάει από το Πονηρό Πνεύμα. Έπειτα, πώς είναι δυνατόν όταν μιλάνε αυτοί και λένε ότι μιλάνε με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, όταν γλωσσολαλούν, όταν ερμηνεύουν, πώς είναι δυνατόν να λένε και λόγια αντίθετα από την Αγία Γραφή? Διότι εγώ παρακολούθησα, λένε και πράγματα αντίθετα από τη Γραφή. Μπορεί το Άγιο Πνεύμα που έγραψε τη Γραφή να λέει αντίθετα με τον εαυτό του? Έκαμαν προσευχή στο τέλος, ένα Αγίο Πνεύμα. Δεν ήταν σεμνή η προσευχή τους. Δεν ήταν σεμνή. Δεν με έκανε καλή εντύπωση. Φώναζαν εκεί και λοιπά. Εκείνο που με έκανε χειρίστη εντύπωση είναι ότι ένας είχε μια τρομόδη κίνηση σε κοινή του, όλο το κεφάλι του και τα σαγόνια του. Δεν είχε μια ηρεμία, αλλά είχε μια τρομόδη κατάσταση, σαν μια κατάσταση ιστερίας, ταραχή, δαιμονίου ταραχή. Έπειτα, αφού έχουν Πνεύμα Άγιο, γιατί εφοβούνται το διάλογο? Μπορεί κανένας άνθρωπος να φανεί ισχυρότερος από το Άγιο Πνεύμα? Γιατί εφοβούνται το διάλογο? Λέγουν ότι ερμηνεύουν με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και δεν κάνουν λάθος. Υπερήφανος είναι αυτός ο λόγος. Ποιος τους είπε ότι οπωσδήποτε έχουν το Άγιο Πνεύμα μαζί τους και μάλιστα όποια ώρα θέλουν αυτοί? Αλλά και αν ακόμη έχει κανείς το Άγιο Πνεύμα, δεν το έχει στο μέτρο που του είχαν οι προφήτες και οι Απόστολοι, ώστε να είναι θεόπνευστος με την ειδική έννοια της λέξεως και αλάθητος στη διδασκαλία του. Οι προφήτες και οι Απόστολοι ήταν αλάθητοι στη διδασκαλία. Κατόπιν δεν υπάρχει αλάθητος. Φωτίζει το Άγιο Πνεύμα, αλλά όχι μέχρι σημείο να είναι οπωσδήποτε αλάθητος ένας άνθρωπος. Όχι. Το αλάθητο δεν υπάρχει σε κανένα άτομο στην Εκκλησία. Πού υπάρχει το αλάθητο? Στο σύνολο υπάρχει, όχι στο άτομο. Στην Εκκλησία υπάρχει το αλάθητο. Του είπε ο Χριστός, θα στείλω το Πνεύμα του Άγιον να σας οδηγεί εις ολόκληρη την αλήθεια. Το λέει ο Παύλος σαφέστερα. Πρόσεχε, λέει, πώς συμπεριφέρεσαι στην Εκκλησία του Θεού. Είναι Εκκλησία Θεού ζώντος, στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Στήλος, κολόνα και εδραίωμα, βάθρο βάσης που στηρίζει την αλήθεια. Έτσι είναι. Αυτό είναι η αλήθεια, μάλιστα. Αλλά στηρίζεται στο βάθρο που λέγεται Εκκλησία και στην κολόνα που λέγεται Εκκλησία. Έφυγε η Εκκλησία, έπεσε αυτό. Ποιος εγγυάται μετά ότι αυτό είναι θεόπνευστο? Ότι είναι αληθινό και δεν είναι βιβλίο καλογύρων, όπως λένε οι άθεοι, ότι το έγραψαν παπάδες και καλόγεροι για να συγκρατούν τον κόσμο. Άμα φύγει η αυθεντία της Εκκλησίας, πέφτει αυτό. Πέφτει. Και άμα φύγει πάλι η αυθεντία της Εκκλησίας,
Δεν μπορεί να είσαι βέβαιος ότι αυτό ερμηνεύεται σωστά. Η Εκκλησία εγγυάται τη θεοπνευστία της Γραφής και η Εκκλησία ερμηνεύει σωστά τη Γραφή. Τα άτομα μπορούν να πλανηθούν. 1, 2, 3, 5 περισσότερα άτομα θα πλανηθούν. Σύνολος η Εκκλησία δεν πλανάται. Δεν πλανάται. Έχει χρήσμα από το Άγιο. Έχει το Πνεύμα του Άγιο. Και το Πνεύμα του Άγιο δίνει ένα αισθητήριο πνευματικό και ο πιστός λαός διακρίνει την αλήθεια από το ψεύδος. Να φέρω ένα παράδειγμα. Εάν εγώ πω, αδελφοί μου, αυτή τη στιγμή, ξέρετε, δεν μπορεί να υπάρχει κόλασης. Γιατί κόλασης είναι φοβερό και ανυπόφορο πράγμα. Αιωνία μάλιστα κόλασης. Πω. Ο Θεός είναι γεμάτος αγάπη. Μπορεί να αφήσει το πλάσμα του να κολλάζεται αιωνίως. Εδώ ένας πατέρας ατελεί στον κόσμο, δεν αφήνει το παιδί του να βασανίζεται συνεχώς. Και ουράνιος πατέρας που είναι γεμάτος αγάπη, όπως λέγει η Γραφή, θα αφήσει τους ανθρώπους να βασανίζονται αιωνίως. Δεν υπάρχει κόλαση. Το δέχεστε αυτό? Να βλέπετε. Έχετε την αντίρρησή σας αμέσως. Ενώ όμως, όπως τα είπα, φαίνεται σαν να έχω δίκιο. Δεν έχω δίκιο και το καταλάβατε αμέσως. Διότι η Γραφή λέει καθαρά και εξάστρα ότι υπάρχει κόλασης και αιώνιος βασανισμός. Και δεν είναι υπεύθυνος ο Θεός. Είναι υπεύθυνος ο αμετανόητος άνθρωπος. Η Εκκλησία ερμηνεύει σωστά. Να αποδείξουν πρώτα ότι είναι Εκκλησία, ότι υπήρχαν 20 αιώνες από την εποχή των Αποστόλων και των Μαθητών συνέχεια, και αν αποδείξουν ότι είναι Εκκλησία, ότι υπήρχαν 20 αιώνες, ότι 20 αιώνες δίδασκαν συνεχώς τα ίδια, τότε θα έχουν δικαίωμα να πούνε ότι έχουν την αλήθεια και ότι ερμηνεύουν σωστά, και τότε όχι ως άτομα, ως Εκκλησία, ως σύνολο. Αυτό δεν μπορούν να το αποδείξουν. Εμείς, αδελφοί μου, να το πούμε πιο έτσι απλά, αυτά που πιστεύουμε εμείς σήμερα, οι ερμηνείες τις οποίες δίνουμε εμείς σήμερα, ήταν αυτά που πίστευε και αυτές οι ερμηνείες που έδινε ποιος? Παραδείγματος χάρη, ο Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, ο μαθητής του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου, ο πρώτος επίσκοπος της Αντιοχίας, αυτός που οδηγήθηκε στη Ρώμη και κατασπαράχτηκε από τα θηρία και έγινε μάρτυρας. Αυτός έλεγε ότι υπάρχει παραδείγματος χάρη ότι η Θεία Κοινωνία είναι πραγματική σάρκα του Χριστού. Είναι μυστήριο, είναι το πραγματικό σώμα του Χριστού. Αυτός έλεγε ότι υπάρχουν τρεις βαθμοί ιεροσύνης. Ο πρεσβύτερος, ο επίσκοπος, ο διάκονος. Μαθητής, παρακαλώ, του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Μπορεί λοιπόν εκείνος που ήταν μέρα νύχτα με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, που τα συζητούσαν, που τον έκανε ο Ευαγγελιστής επίσκοπο, που μαρτύρησε για την πίστη, μπορεί εκείνο να έπεφτε έξω και να πέφτουν και να έχουν σήμερα αυτή την αλήθεια που λένε αντίθετα από εκείνον? Λένε ότι αλλάζουν ζωή αφότου εισέρχονται στην Α ή Β ομολογία και εγκολπώνονται την Α ή Β πίστη. Δεν είναι ακριβές αυτό. Πολλοί από αυτούς τους αιρετικούς δεν έχουν καλή ζωή. Είναι υποκριτές. Εδώ στη χώρα μας, επειδή είναι ως επιτοπλίστων ορθόδοξοι οι άνθρωποι και αυτοί είναι σαν τη μύγα μες στο γάλα και φαίνονται, προσπαθούν να προσέχουν και να υποκρίνονται και να παρουσιάζονται σπουδαίοι. Σπουδαίοι. Ξέρω όμως περιπτώσεις αιρετικών που παρουσιάζονται σπουδαίοι και όμως και άσεμνη εμφάνιση έχουν και γυμνά είδα να έχουν στα γραφεία τους, μάλιστα, και για πορνίες και για μοιχείες τους κατήγγειλε ο τύπος, ξέρω τέτοιες περιπτώσεις, και φιλαργυρία έχουν και βλασφημία έχουν, όχι όλοι, ορισμένοι. Μάλιστα. Και όμως παρουσιάζονται σε εκείνους που δεν τους ξέρουν ως σπουδαίοι και ως καθαροί. Μάλιστα. Υπάρχει όμως μια μερίσα από αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικώς
όταν μπαίνουν μέσα σε μια ομολογία και εγκολπώνονται τη διδασκαλία της, αλλάζουν ζωή. Κάπνιζαν, δεν καπνίζουν. Έδερναν τις γυναίκες τους, δεν δέρνουν. Πόρνευαν, μύχευαν, τα έκοψαν. Χαρτόπεζαν, τα έκοψαν. Με ναρκωτικά ισχολούντο, τα έκοψαν κι αυτά. Έγιναν τίμιοι, όπως λέμε, οικογενειάρχες και τίμιοι άνθρωποι μέσα στην κοινωνία. Γεγονότα είναι αυτά. Υπάρχει και αυτή η μερίδα των ανθρώπων οι οποίοι άλλαξαν. Μα δεν αλλάζει μόνο αυτός που έγινε πεντηκοστιανός. Δεν αλλάζει μόνο αυτός που έγινε ευαγγελικός. Δεν αλλάζει μόνο αυτός που έγινε αντιβεντιστής. Αλλάζει και ο χιλιαστής που δεν παραδέχεται καν τη θεότητα του Χριστού. Και όλοι αυτοί λένε αλλάξαμε, αλλάξαμε, αλλάξαμε. Εάν άλλαζε μια μερίδα θα έλεγα αυτοί έχουν το Άγιο Πνεύμα και άλλαξαν. Αυτή είναι η αλήθεια η Εκκλησία. Αλλά αφού αλλάζουν όλοι αυτοί και το δύσκολο να αλλάξουμε είναι να αλλάξουμε εμείς οι Ορθόδοξοι, τι γίνεται? Όλοι αυτοί αλλάζουν εύκολα. 1999 ομολογίες. Και εμείς οι ταλέποροι Ορθόδοξοι αλλάζουμε δύσκολα. Τι λέτε, πού να είναι η αλήθεια στους 1999 ή στον ένα? Γιατί η αλήθεια και η Εκκλησία είναι μία. Τι συμβαίνει, αδελφοί μου? Εγώ έχω την εξής γνώμη γι' αυτό. Ότι ο διάβολος άπαξ και πιάσει τον άνθρωπο στην αίρεση, τον έχει σίγουρο για την κόλαση και για τον πυθμένα της κολάσεως. Και δεν τον ενδιαφέρον, τα άλλα μετά είναι ψιλοπράγματα. Αν θα πέσει, ξέρω εγώ, σε διάφορα αμαρτήματα, αυτά είναι ψιλοπράγματα μπροστά στην αίρεση. Όχι ότι δεν είναι σοβαρά κι αυτά, μην παρεξηγήσετε το λόγο μου, αλλά εν συγκρίση με την αίρεση. Τον έπιασε σε ένα, στην αίρεση. Τον βούτυξε μέσα στην κόλαση και τον έφτασε στον πυθμένα. Δεν χρειάζεται ο διάολος άλλα πράγματα. Ως προς τα άλλα, έχει συμφέρον ο Σατανάς να δείχνει ο αιρετικός καλή διαγωγή. Γιατί έχει συμφέρον? Άκουσε το Χριστό που είπε ούτω στους μαθητάς του, έτσι να λάμπει το παραδείγμά σας για να βλέπουν οι άνθρωποι και να με ακολουθούν και να δοξάζουν τον ουράνιο Πατέρα. Και αυτό το εφαρμόζει και ο διάολος στους δικούς του. Αφού τους έπιασε στην αίρεση και τους έχει σίγουρους για την κόλαση, τι τους λέει? Τους αφήνει. Δεν τους εξωθεί στα πάθη. Είναι αφ' αυτών μερικοί που αμαρτάνουν. Ο διάολος δεν τους εξωθεί συνήθως. Τους αφήνει, δεν τους πειράζει. Εμάς τους Ορθοδόξους πειράζει πολύ. Τους αφήνει να δείχνουν καλή διαγωγή για να παρασύρονται οι άλλοι άνθρωποι να ακολουθούν και αυτή την αίρεση. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Εμείς κάνουμε τον πιο ισχυρό αγώνα για να ζήσουμε ηθική και τιμία ζωή. Αυτοί δεν δυσκολεύονται από τη στιγμή που πήγαν με το διάολο. Δεν τους πολεμάει. Είναι δικοί του άνθρωποι. Κατηγορούν ότι αυτοί είναι οι καθαροί και οι άξιοι, μάλιστα. Και οι άλλοι είναι οι αμαρτωλοί, οι ακάθαρτοι, οι ανάξιοι. Ιδίως έτσι κατηγορούν εμάς τους Ορθοδόξους. Πω, και μόνο αυτό δείχνει ότι δεν έχουν συνέστηση, δεν έχουν γνώση και επίγνωση του χριστιανισμού. Ποιος είσαι εσύ, Κύριε, που κατηγορείς? Δεν είδες το Φαρισαίο? Γεμάτος αρετές ήταν. Αλλά όταν βγήκε και είπε «Δεν είμαι εγώ σαν τους άλλους», κολλάστηκε. Κολλάστηκε. Για κοίτα τον Παύλο, που όταν μετεστράφη έγινε ο αγιότερος άνθρωπος και ο μεγαλύτερος Απόστολος. Τι έλεγε ο Παύλος? «Ο Χριστός ήρθε να σώσει αμαρτωλούς, μεταξύ των οποίων πρώτος είμαι εγώ». Δεν τα έλεγε αυτά κατά σχήμα λόγου. Έτσι αισθανόταν ο Παύλος. Όποιος είναι πνευματικός άνθρωπος, όποιος βλέπει τον εαυτό του με μικροσκόπιο και βλέπει όλα τα μικρόβια της αμαρτίας, φρικιά και λέει «εγώ είμαι ο αμαρτωλότερος από όλους». Εσύ ποιος είσαι? Μοιάζεις το εν χιλιοστό, το εν εκατομμυριοστό με τον Παύλο και λες ότι είσαι σπουδαίος και άγιος? Δεν είπε ο Ισαΐας
Όλη η αρετή και η αγιοσύνη είναι ένα βρωμερό κουρέλι. Δεν έχεις εσύ αμαρτωλούς λογισμούς, αμαρτωλά βλέμματα, εξάψεις της σαρκός. Δεν είσαι ελεηνός και τρισάθλιος. Όχι, λέει, είμαι καθαρός. Είναι μεγάλη υποκριτέ, μεγάλη φαρισαίοι. Και μόνο αυτό, αγαπητοί μου, δείχνει ότι δεν έχουν πνεύμα Άγιο, αλλά έχουν σατανικό που τους βάζει αυταρέσκεια και υπερηφάνεια. Και σας λέγω, παρόλα τα αμαρτήματά μας, εμείς οι Ορθόδοξοι, επειδή έχουμε συνέστηση της αμαρτωλότητός μας και στεναγμό, είμαστε ασυγκρίτως καλύτεροι από αυτούς. Αυτοί μοιάζουν με κάτι αιρετικούς των πρώτων αιώνων που λέγονται καθαροί μες στην Εκκλησία. Καθαροί. Εμείς έλεγαν είμαστε καθαροί. Τους άλλους τους απομακρύνομαι. Εμείς είμαστε οι καθαροί. Ουδείς καθαρός απορεί που λέει η Γραφή. Ουδείς καθαρός. Μόνο ο Θεός. Και οι άγγελοι και οι ουρανοί έχουν κάτι μεμπτό μπροστά στα μάτια του Θεού. Πού είναι αυτά που λένε ότι στηρίζονται στη Γραφή? Τι σκαυχίσετε, λέει, καθαρός είναι απορρεί που λέει ο Ιώβ. Και ποιος θα πει ότι έχει αγνή καρδιά? Να, το λένε αυτοί. Το λένε αυτοί. Οι αυθαδέστατοι τύποι. Είναι ανυπόφοροι. Έχω συζητήσει με πολλούς. Μια φορά και εγώ τους μίλησα κατά τρόπο που τους αποστόμωσα. Αφού δεν μπορούσε να απαντήσει τα επιχειρήματα, εμείς έχουμε ένα άλλο επιχείρημα, ότι έχουμε την αλήθεια, μου λέει ένας χιλιαστής. Για λέω να ακούσω τι επιχείρημα έχεις. Εμείς, οι μάρτυρες του Ιεχωβά, είμαστε όλοι καθαροί και άξιοι. Μπράβο, λέω, χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, από σας τους Ορθοδόξους, ξέρεις κανένα, λέει, να είναι άξιος και καλός? Αφού μιλά έτσι, λέω, να δεις και εγώ τι θα σου κάνω. Εγώ, λέω, ένας. Με κοίταξε. Λέω, έχεις αντιρρήσεις? Τα χασε. Όχι, λέει, δεν έχω αντιρρήσεις. Καλά, ένας εσύ, μου λέει. Άλλος, λέει, είναι. Ήταν 3-4 κοντά άνθρωποι. Αυτός, λέω, από εδώ ακόμη καλύτερος από μένα. Εκείνος, λέω, ακόμη πιο καλύτερος, το λέω. Και ξέρω και άλλους, λέω, που κάνουν και θαύματα. Τι έχεις να πεις? Λέει, τι να πω? Τι να πεις, ταλέπορε, του λέω, αφού δεν ξέρεις Γραφή, του λέω. Τι να πεις, τα λέω, μπορεί, του λέω. Δεν μπορεί να τους αποστομώσεις αλλιώς, είναι αυθάδες. Αφού λέει αυτός ότι είναι άγιος, γιατί να μην πω κι εγώ? Γιατί να μην πω κι εγώ? Αφού λέει αυτός ότι βλέπει όραμα, γιατί να μην πω κι εγώ ότι βλέπω όραμα? Μονοπόλιο ούτε έχει τα οράματα αυτός. Αλλά εμείς δεν είμαστε απατεώνες. Αυτά τα λέμε ως σχήματα λόγου, αγαπητοί μου, για να δείξουμε πόσο ανόητοι και ρηχοί άνθρωποι είναι. Ένας άλλος φοβερός ισχυρισμός, αντίθετος με τη Γραφή, όλων των αιρετικών, είναι ότι είναι σεσωσμένοι. Δεν έχω καμιά αγωνία για τη σωτηρία τους. Είμαι σωσμένος, λέει. Δηλαδή, αν πεθάνεις, λέω, αυτή τη στιγμή, είσαι σίγουρος θα πας στον παράδεισο? Βεβαίως, και λένε αυτά τα χωρία που λέγαμε. Και αυτό είναι αντίθετο με το πνεύμα της Γραφής. Γιατί είναι αντίθετο? Τι λέει ο Παύλος στους χριστιανούς της εποχής του, τους πιο καλούς χριστιανούς, Εαυτούς πειράζεται, εαυτούς δοκιμάζεται ή εστέ εν τη πίστη. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας, λέει, να δείτε αν είστε στην πίστη. Μήπως έχετε την ψευδαίσθηση ότι είστε πιστοί και στην πραγματικότητα χάσατε την πίστη. Και με τα φόβου και τρόμου την εαυτόν σωτηρία κατεργάζεστε. Και με φόβο και με τρόμο, λέει, να αγωνίζεστε για τη σωτηρία σας. Και ο δίκαιος μόλις σώζεται. Ο δίκαιος μόλις και με τα βία σώζεται. Και ο Παύλος, που ήταν ο πιο Άγιος, τι έλεγε? Τρέχω, λέει, να καταλάβω. Δεν κατάλαβα ακόμη, λέει. Δεν δικαιώθηκα ακόμη. Δεν ξέρω, λέει, πώς κρίνω εγώ τον εαυτό μου και πώς θα με κρίνουν οι άλλοι. Ο Κύριος θα με κρίνει. Τον Κύριο υπολογίζω και φοβούμαι για τη σωτηρία μου και φοβούμαι μήπως κηρύττω και σωθούν άλλοι
Και εγώ αποδοκιμαστώ από το Θεό, έλεγε ο Παύλος αυτά τα λόγια. Μάλιστα έλεγε σήμερα ο Απόστολος, τι έλεγε σήμερα? Σε σωσμένοι εστέ δια της πίστεως, χάρητε Θεού. Αλλά όταν λέει σε σωσμένοι, τι εννοεί? Από αντικειμενική πλευρά, ότι ο Χριστός σταυρώθηκε, αναστήθηκε, αναλήφθηκε, κάθισε στα δεξιά του Πατρός και εξισφάλισε σωτηρία για μας. Εξισφάλισε. Άνοιξε ένα κρουνό και βγαίνει η χάρις. Αλλά αν δεν πας να πάρεις από το νερό της χάριτος, θα διψάς και θα πεθάνεις από τη δίψα. Ο Χριστός μας έσωσε από το μεγάλο ναυάγιο του προπατορικού αμαρτήματος και των μεταταύτα αμαρτιών μας. Σωθήκαμε, αλλά είμαστε ακόμη μέσα στο πέλαγος. Πέλαγος είναι η παρούσα ζωή. Και μπορεί πάλι να ναυαγίσουμε και πάλι να χαθούμε. Μόνο όταν φτάσουμε στο λιμάνι μπορούμε να πούμε είμαστε σε σωσμένοι και εξ υποκειμενικής πλευράς. Ένας μεγάλος ασκητής τον πολεμούσε ο διάβολος σε όλη του τη ζωή. Και όταν πέθαινε, πλησίασε ο πονηρός να δώσει την τελευταία βολή εναντίον του Αγίου. Πονηρός τι του είπε? Λέει, σε πολεμούσα, λέει, τόσα χρόνια, δεν μπόρεσα, λέει, να σε νικήσω. Τώρα φεύγεις, λέει, πας στον ουρανό, είσαι σίγουρος πλέον ότι σώθηκες. Τι απήντησε ο Άγιος? Όχι, διάβολε, λέει, αφού η ψυχή είναι εδώ μέσα, ακόμη δεν είμαι σίγουρος. Όταν βγει η ψυχή, τότε θα είμαι σίγουρος. Τι σχέση έχουν αυτοί τώρα με αυτούς τους ασκητάς, τους Μακαρίους, τους Αντωνίους, τους Αρσενίους κλπ? Τι υπερήφανα πνεύματα αυτοί οι αιρετικοί. Υπερήφανα πνεύματα. Οι άλλοι, οι Άγιοι, είναι άστρα του ουρανού. Διαφέρουν από αυτούς ως ουρανός από τη γη. Αλλά είναι καταφρονητές και δεν ανοίγουν τα βιβλία να διαβάσουν, να δούνε τι ήταν οι Άγιοι της πιστεώς μας. Ας διαβάσουν Χρυσόστομο, ας διαβάσουν Αντώνιο, και αν έχουν μέσα τους λίγη κρίση ορθή, θα ντραπούν για την αυταρέσκεια που έχουν, που νομίζουν ότι κάτι είναι. Ο Ορθόδοξος κάθε φορά που διαβάζει γραφή και πατέρας και βίους Αγίων, εκμηδενίζεται στη συνείδησή του και λέει εγώ δεν είμαι τίποτα. Τίποτα. Αυτοί λένε ότι είναι μεγάλοι και σπουδαίοι, διότι τους πλανά ο διάολος. Δεν δέχονται διάλογο. Γιατί δεν δέχονται διάλογο? Εμείς φωνάζαμε και μέσα στην αίθουσα. Δεν εκτραπήκαμε. Φωνάζαμε μόνο και λέγαμε, γιατί δεν δέχεστε διάλογο? Ο Χριστός δεχόταν διάλογο, οι Απόστολοι δέχονταν διάλογο. Γιατί εσείς δεν δέχεστε? Αφού έχετε την αλήθεια, γιατί δεν δέχεστε διάλογο να λάμψει η αλήθεια? Γιατί δεν δέχονται? Γιατί καταλαβαίνουν ότι είναι απατεώνες. Απατούν το λαό. Και σου λέει άμα ανεβεί αυτός επάνω, μπορεί να κλονίσει μερικούς. Να κλονίσει. Λέει, μου λένε, εσύ, λέει, δέχεσαι στο ακροτηριό σου? Μάλιστα, λέω, δέχομαι. Θα έρθεις, θα μ' ακούσεις, λέω, να μιλάω όπως σε άκουσα κι εγώ, και στο τέλος θα ανεβείς επάνω και εσύ κι εγώ να κάνουμε ένα διάλογο από μικροφόνο. Εγώ το δέχομαι, λέω. Εσείς δεν δέχεστε. Δεν δέχονται διάλογο διότι δεν έχουν την αλήθεια. Και εσείς αυτό το επιχείρημα να τους λέτε. Όταν σας ενοχλούν αιρετικοί να τους λέτε, δέχεστε να έρθουμε εκεί που κάνετε τα μαθήματά σας, να ακούσουμε τα μαθήματά σας και στο τέλος να κάνουμε ένα διάλογο ενώπιον του λαού σας. Δέχεστε? Όχι, θα πούνε. Ο Χριστός δεχόταν. Οι Απόστολοι δέχονταν. Εσείς γιατί δεν δέχεστε? Άρα έχετε το ψεύδος. Για να σας πω και την αλήθεια, δεν φοβάται. Δεν φοβάται. Δέχονται, είπαμε, συζητήσεις έτσι σε στενό κύκλο. Είναι μαρτύριο οι συζητήσεις. Άλλοτε είναι μαρτύριο και άλλοτε είναι διασκέδασης, απόλαυσης. Πρώτον, καταβάλλουν οι ταλέποροι μεγάλες προσπάθειες να φανούν πράοι. Και κοιτάζουν, δεν κοιτάζουν τόσο
την επιχειρηματολογία σου, αν έχεις δίκιο στα επιχειρήματα. Τι κοιτάζουν? Μη τυχόν θυμώσεις σε κανένα σημείο. Μόλις θυμώσεις, ξέρεις, ο χριστιανός δεν πρέπει να θυμώνει, άρα δεν έχεις πνεύμα Άγιο. Λάθος κάνεις, του λέω, και αυτό το χωρίο δεν το ερμηνεύεις καλά. Το Ευαγγέλιο λέει ότι και ο Χριστός θύμωνε, ο πράος και ταπεινός στην καρδία, και αγανακτούσε και οργιζόταν, και κάποτε σήκωσε και ένα φραγγέλιο, ένα μαστίγιο, λέω, και κυνηγούσε, λέω, τους ασεβείς. Μάλιστα, και ο Απόστολος Παύλος θύμωσε. Και αναφέρω συνήθως το παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου, όταν οργίστηκε από τη διαστροφή των λόγων του Θεού που έκανε ο Ελίμας ο μάγος. Πληστής Πνεύματος Αγίου ο Παύλος γέμισε από Άγιο Πνεύμα και φώναξε δυνατά, οργισμένος με Αγία Οργή, και τι είπε? Τι είπε σε αυτόν τον διαστροφέα της αληθείας, τον Σίμωνα το μάγο? «Ω πλήρης παντός δόλου και πάσης ραδιοργίας, ιέ διαβόλου, εχθρέ πάσης δικαιοσύνης, δεν θα πάψεις να διαστρέφεις τα σοδούς Κυρίου τας ευθείας?» Να, λέω, ο Παύλος θύμωσε. Και θύμωσε εν πνεύματι Αγίου. Αν αυτοί δεν θυμώνουν, δεν θυμώνουν γιατί είναι ανέστητοι. Δεν έχουν πνεύμα Άγιο. Δεν θυμώνουν γιατί θέλουν να φαίνονται καλοί. Δεν είναι όμως καλοί, γιατί τι είπε ο Χριστός μας? Απ' έξω είναι πρόβατα, αλλά από μέσα είναι λύκη. Καμιά φορά συγκρατώ τον εαυτό μου να μην θυμώσω, αλλά προσπαθώ να κάνω να θυμώσουν αυτοί. Και όταν θυμώνω, λέω, γιατί θυμώσατε? Λέει, και εσύ, λέει, θυμώνεις, δεν μας είπες θυμώνεις? Καλά, εγώ θυμώνω, λέω, και πιστεύω ότι πρέπει να θυμώνω, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Όταν διαστρεβλώνετε, λέω, την πίστη, όταν κάνετε μεγάλες ασέβειες, πρέπει να θυμώνω. Αλλά εσείς που λέτε ότι δεν πρέπει να θυμώνετε, εσείς γιατί θυμώνετε? Λέει, δεν το καταφέραμε. Δεν το καταφέραμε να μην θυμώσουμε. Λοιπόν, άμα τους πατήσεις τον κάλο, θυμώνουν κι αυτοί. Κάποτε πήγα σε ένα χιλιαστικό σπίτι. Παρουσιάστηκε ένα δεσποινάριο, ανέστητο πέρα για πέρα και ανεδέστατο και αυθαδέστατο. Ημίγυμνο. Και καθόταν και διπλοπόδι και έλεγε, εμείς οι μάρτυρες του Ιεχωβά και λοιπά και λοιπά, και είμαστε έτσι και καθαροί και άξιοι και δεν ξέρω τι έλεγε. Δεν κοιτάς τα χάλια σου, λέω. Δεν κοιτάς τα χάλια σου. Πώς οργίστηκαν. Πάνε να βάλεις, λέω, κανένα φόρεμα, λέω, και μετά έρθω να συζητήσουμε. Λοιπόν, πόσο θύμωσαν οι χιλιαστές που ήταν γύρω από αυτοί. Προσβάλλεις, λέει, το κορίτσι και λοιπά. Όχι, λέω, λέει, εδώ ο Απόστολος να έχουν, λέω, σε μη ενδυμασία, λέω. Έτσι, λέει, και λοιπά. Και είσαι αγενέστατος και λοιπά. Και φώναζαν στη διαπασόν. Είδατε τώρα, λέω, που σας πάτησα στον κάλο, θυμώνετε κι εσείς, λέω. Όταν προσβάλλεται η πίστη, λέω, δεν θυμώνται, γιατί είστε άπιστοι στο βάθος. Όταν προσβάλλεται ο εγωισμός σας, τότε θυμώνετε. Έτσι είναι, αδελφοί μου. Έτσι είναι. Είναι για όλοι. Για όλοι. Δεν τους στοιχίζει η πίστη. Τους στοιχίζει ο εγωισμός τους. Ανέφερα... Α, και άλλο στις συζητήσεις. Τι φοβερό, θα το δείτε σε όλους τους αιρετικούς αυτό. Τους λες, καθίστε κάτω. Ό,τι λέει η Γραφή, έτσι? Ναι, σου λέει, ό,τι λέει η Γραφή. Πολύ ωραία. Εσείς, λέω, στο χιλιαστή, λέτε ότι ο Χριστός δεν είναι η Εχωβά. Το λένε στα εβραϊκά. Δεν είναι αληθινός Θεός. Βέβαια, ο Χριστός, λέει, δεν είναι αληθινός Θεός, δεν είναι η Εχωβά, μόνο ο Πατέρας είναι. Για κοιτάξτε εδώ. Ψαλμός ξι ζήτα ή ξι ήτα. Προσεύχεται ο ψαλμοδός. Σε ποιον προσεύχεται? Για άνοιξε το ψαλτήρι. Στον Ιεχωβά, λέει. Πολύ ωραία. Και φτάνει στο στίχο 25-26. Και τι λέει στον Ιεχωβά ο ψαλμοδός? Να τι λέει. Ανέβηκες ψηλά, ψηλά, ψηλά. Εχμαλώτευσες εχμαλωσία. Έλαβες χαρίσματα και τα έδωσες στους ανθρώπους, ο Ιεχωβά Θεέ. Μιλάει, λοιπόν, λέει ο ψαλμωδός, σε ένα πρόσωπο που λέγεται Ιεχωβάς Θεός, αληθινός Θεός. Που ανέβηκε αυτός ο Ιεχωβάς Θεός ψηλά, 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 πήρε από κάποιον χαρίσματα και τα σκόρπισε στους
Ανθρώπος, μήπως ξέρεις, λέω, ποιος είναι αυτός ο Ιεχωβάς Θεός? Λέει, και ποιος είναι? Λέω, να μην πω ούτε εγώ τη γνώμη μου, ούτε εσύ τη δική σου γνώμη. Λέει, τι να πούμε? Να πει ο Απόστολος Παύλος, λέω, τη γνώμη του, που είναι θεόπνευστος και δεν μπορούμε να την αμφισβητήσουμε. Αν το ερμηνεύει αυτό το χωρίο ο Απόστολος Παύλος, του λέω, και μας λέει ποιος είναι αυτός που ανέβηκε ψηλά, αυτός ο Ιεχωβάς, θα παραδεχτείς την ερμηνεία, λέω, του Αποστόλου Παύλου? Δεν θα κάνουμε δική μας ερμηνεία. Αν ένα χωρίο δεν το ερμηνεύει η Γραφή η ίδια, ας το ερμηνεύσουμε εμείς. Αλλά αν το ερμηνεύει η ίδια η Γραφή? Βέβαια, αλλά αν το ερμηνεύει η ίδια η Γραφή, πρέπει να παραδεχθούμε την ερμηνεία της Γραφής. Μπράβο, λέω, να γιάσει το στόμα σου για ένα δευτερόλεπτο. Λοιπόν, για άνοιξε τώρα, λέω, Εφεσίους Δέλτα 8. Τι είναι εκεί? Εκεί, λέω, ο Απόστολος Παύλος αναφέρει αυτό το χωρίο που είπαμε πρωτήτερα, αναβάσεις ύψους, εκμαλώτες, εκμαλωσία και έδω και δώματα της ανθρώπης, και μας λέει ποιος είναι αυτός που ανέβηκε ψηλά, ποιος είναι αυτός που τον ονομάζει Ιεχωβά Θεό ο Ψαλμωδός. Λέει, το λέει? Βεβαίως το λέει. Για κοίταξε, λέω, να δεις. Αυτό το ανέβη, λέει ο Απόστολος, σημαίνει ότι πρώτα κατέβηκε μέχρι τα κατώτερα μέρη της γης, μέχρι τον Άδη. Και αυτός που κατέβηκε, αυτός ανέβηκε και έλαβε τα χαρίσματα και την ημέρα, εννοείται, της Πεντηκοστής, τα σκόρπισε στη γη. Δηλαδή, θέλεις να πεις ότι είναι ο Χριστός? Όχι, δεν θέλω να πω εγώ αυτό, θέλει να πει ο Παύλος, και λέει ο Παύλος, λέει αυτό. Ερμηνεύοντας λοιπόν ο Παύλος τον Ψαλμωδό, που λέγει «Ο Ιεχωβά Θεέ ανέβηκε στα ύψη και πήρε χαρίσματα και τα σκόρπισε τους ανθρώπους», λέει ότι αυτός που ανέβηκε ψηλά είναι ο Χριστός που κατέβηκε μέχρι τον Άδη. Αυτός είναι ο Ιεχωβά Θεός στον ψαλμό εδώ. Βλέπεις λοιπόν ότι ο Χριστός είναι Ιεχωβά Θεός? Το λέει ο Παύλος, ερμηνεύει ο Παύλος. Τι έχεις να πεις τώρα? Δεν μπορεί να συνονοηθούμε. Καλά, μου λέει μετά. Καλά, μην κολλήσουμε, λέει, σε ένα χωρίο. Ρε χαμένε, λέω. Η Αγία Γραφή ένα χωρίο είχε στην Παλαιά Διαθήκη που έλεγε ότι ο Χριστός θα εγεννάτω στη Βηθλέμ. Επειδή ήταν ένα χωρίο αυτό, δεν έπρεπε να γεννηθεί ο Χριστός στη Βηθλέμ και δεν γεννήθηκε? Δεν είναι ισχυρό το ένα χωρίο? Ένα χωρίο μόνο της Παλαιάς έλεγε ότι ο Χριστός θα γεννηθεί στη Βηθλέμ. Καλά, άστο τώρα, μην κουλήσαμε, λέει, σε ένα χωρίο. Έχεις κανένα άλλο? Μερικές χιλιάδες ακόμη χωρία που ονομάζουν, λέω, το Χριστό Ιεχωβά. Πω, λέει, δεν μπορώ να συνοηθώ μαζί σου. Πάντως, δεν ξέρω τι λέει η Γραφή, δεν μπορεί να είναι ο Χριστός Ιεχωβάς. Δεν ξέρω τι λέει η Γραφή, δεν μπορεί να είναι ο Χριστός Ιεχωβάς. Γιατί έτσι οι Εβραιοαμερικανοί από τον Μπρούκλιν, έτσι τους είπαν, θα πολεμάτε τη θεότητα του Χριστού. Το ίδιο είπαν και στους Μασόνους. Και τα δυο αυτά συστήματα πολεμούν τη θεότητα του Χριστού. Να διαλύσουν τον χριστιανισμό. Πάω στους πεντηκοστιανούς τώρα. Λέω, παραδέχεστε ειδική ιεροσύνη? Ότι πρέπει να έχουμε ιερείς, παπάδες που λέμε, λέω, στην απλοϊκή γλώσσα? Όχι! Που βρήκατε εσείς την ιεροσύνη? Λέω, να σου πω. Εάν βρω χωρίο που τη λέει καθαρά και εξάστερα, δεν υπάρχει τέτοιο χωρίο. Για να δούμε, λέω, που λες δεν υπάρχει. Να βρω ένα χωρίο που δεν το λέει κατακάθαρα, λέω, πρώτα. Αλλά είναι σαν αυτό που λέει νιάο νιάο στα κεραμίδια, λέω, μα έχεις λιγάκι νιονιό, λέω, το καταλαβαίνεις. Και ποιο είναι αυτό το χωρίο? Είναι πολλά, λέω, αλλά σου αναφέρω ένα. Εβραίος γιώτα γάμα 10. Τι λέει ο Παύλος εκεί, ο Απόστολος? Έχομεν θυσιαστήριον εξού φαγήν εξουσίαν ου και έχουσιν ή της κοινή λατρεύοντες. Εμείς, λέει, οι χριστιανοί, έχουμε θυσιαστήριο από το οποίο δεν μπορούν να φάγουν οι Ιουδαίοι άμα δεν γίνουν και αυτοί χριστιανοί πιστοί. Ας είναι και ιερείς και αρχιερείς των Ιουδαίων, αν δεν γίνουν πιστοί, δεν μπορούν να φάγουν από το θυσιαστήριό μας. Λέει, εννοεί πνευματικό θυσιαστήριο η καρδιά. Μα λέει να φάγουν, λέω. Είναι θυσιαστήριο που έχει επάνω ένα πράγμα που τρώγεται. Α, για να το δω, λέει. Φάγουν. Να το λέω, να το λέω. Καλά, και τι θέλεις να πεις, λέει? Όπου θυσιαστήριο εκεί, θυσία. Και όπου θυσία εκεί, ιερεύς.
Αυτό θα πει. Οι έννοιες ιερεύς και θυσία είναι σύστοιχες, όπως λένε. Όπου θυσία εκεί, ιερεύς. Ο ιερεύς είναι για να τελεί τη θυσία. Λέω, μετά είναι για να προσεύχεται υπέρ του λαού. Το λέει και αυτό. Προσκαλεσάστο τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας και προσευχάστοσαν επ' αυτών. Όλοι πρέπει να προσευχόμεθα για έναν άρρωστο. Αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία να προσευχηθούν οι πρεσβύτεροι. Ο ιερεύς επίσης έχει σχέση με το ζήτημα της ταφέσεως των αμαρτιών. Είδες τι είπε ο Χριστός, λέω. Λάβετε πνεύμα Άγιον, εξουσία. Αν την οναφείτε τας αμαρτίας, αφίενται αυτής. Βλέπεις, δεν συγχωρεί απευθείας. Διαμέσου, λέω, αντιπροσώπων. Μάλιστα. Και ο Τιμόθεος και ο Παύλος τι λέει. Πρόσεχε το χάρισμα που σου εδόθη διεπιθέσεως των χειρών μου και των χειρών του πρεσβυτερίου. Χάρισμα ειδικό. Χειροτονίες και λοιπά, αποστολική διαδοχή. Τι έχετε να πείτε, λέω, σε αυτά. Εγώ θέλω τη λέξη ιερεύς να λέει. Καλά, βρούμε και τη λέξη εδώ. Αν και άμα βρίσκεις το πράγμα, δεν είναι ανάγκη να βρεις τη λέξη. Γιατί πολλά πράγματα μέσα στη γραφή δεν υπάρχουν κατά λέξη, αλλά υπάρχουν κατ' έννοια. Αγία Τριάς δεν υπάρχει πουθενά μέσα στη γραφή. Αλλά υπάρχει Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Άμα μετρήσεις, τρία πρόσωπα είναι. Καλά, λέω. Να σου βρω και τη λέξη. Τι θα πει αρχιπίμην, του λέω. Αρχηγός των ποιμένων. Πολύ ωραία. Ποιος είναι αρχιπίμην? Είναι ο Χριστός. Εδώ είναι οι ποιμένες, οι κληρικοί, και ο Χριστός είναι ο αρχιπίμην, ο αρχηγός των ποιμένων. Ώστε αρχιπίμην λέγεται ο Χριστός μες στη γραφή, επειδή είναι αρχηγός των ποιμένων. Εκεί, λέω, στην προς Εβραίους επιστολή λέγεται κάμποσες φορές ο Χριστός, όχι αρχιπίμην, αλλά αρχιερεύς. Τι θα πει, λέω, αρχιερεύς? Τράβλιζε η γλώσσα του. Αρχιπίμην, λέω, του είπες εύκολα, αρχηγός των ποιμένων. Αρχιερεύς, τι θέλεις να πεις, λέει. Αυτό που καταλαβαίνεις, λέω, και δεν θέλεις να το πεις. Αρχηγός των ιερέων. Ας πάμε, λέω, τώρα και εκεί στον Ισαΐα. Ξη σίγμα τάφη 21. Εκεί τι λέει? Προφητεύει την επιστροφή των εθνών. 800 χρόνια προ Χριστού. Από όλα τα μέρη, λέει, θα επιστραφούν και θα έρθουν στη Σιόν, στην Εκκλησία. Και από αυτούς, λέγει, που θα επιστρέφουν, που θα γίνονται χριστιανοί, από αυτούς λείψομαι εμείς, ιερείς και Λεβίτας. Από αυτούς που θα επιστρέφουν και θα γίνονται χριστιανοί, θα πάρω μερικούς και θα τους κάνω ιερείς και Λεβίτες. Δηλαδή θα τους δώσω μια ιεροσύνη ανάλογη με τη λεβιτική ιεροσύνη της Παλαιάς Διαθήκης. Από αυτούς, όχι όλους, ειδική ιεροσύνη που την έχουν μερικά μόνο πρόσωπα. Λείψομαι εμείς ιερείς και Λεβίτας, με τη φρασιολογία της Παλαιάς Διαθήκης. Ειδική ιεροσύνη. Εδώ, λέω, τι έχεις να πεις? Καλά, στην Παλαιά Διαθήκη, λέει, θα στηριχθούμε. Ούτε στην Παλαιά ούτε στην Καινή. Έχουν αυτή καινούρια διαθήκη από το διάολο δική τους. Σχολιάσαμε, αδελφοί μου, τους 9 ισχυρισμούς. Τελειώνω. Αφήνω τον τελευταίο ισχυρισμό για την επομένη ομιλία. Είναι ο σπουδαιότερος και θα πούμε τα σπουδαιότερα πράγματα πάνω στο θέμα των αιρέσεων. Και θα προσπαθήσουμε να οπλιστούμε με ισχυρά επιχειρήματα, να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε αυτούς που λένε δεν έχει αξία το δόγμα, αρκεί να είσαι καλός άνθρωπος και ότι μπορεί να σωθείς σε όποιο δόγμα και αν ανήκες. Αυτό το θέμα είναι το σπουδαιότερο θέμα, τεράστιο θέμα, και αν θέλει ο Θεός, δια των ευχών του Σεβασμιωτάτου και των Πατέρων, θα εξετάσουμε την άλλη Κυριακή. Και παρακαλώ να ειδοποιήσετε και άλλους ανθρώπους και θύματα των αιρέσεων, απλοϊκούς ανθρώπους που έχουν παρασυρθεί από τους αιρετικούς, διότι υπάρχουν άνθρωποι θρησκευτικοί με καλές διαθέσεις, αλλά εύπιστοι, άκακοι άνθρωποι, και μπλέξαν στα δίκτυα αυτών των απατεώνων
να τους πλησιάσετε, να τους φέρετε στην ομιλία, να ακούσουν και να πιστούν ότι την πρώτη σημασία στο χριστιανισμό έχει η πίστη, το δόγμα, και κατόπιν είναι τα καλά έργα.